Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 7 Μαΐου σήμερα και πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις σημαντικότερες εξελίξεις των γεγονότων για σήμερα. Το Υπουργείο Οικονομικών, βλέποντας ότι χιλιάδες είναι τα νοικοκυριά που απορρίπτονται οι αιτήσεις τους επειδή ξεπερνούν για λίγα ευρώ τα κριτήρια που έχουν τεθεί, λίγες μέρες πριν καταβληθεί το κοινωνικό μέρισμα σε περίπου 270.000 οικογένειες, αποφάσισε την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων στο ύψος του επιδόματος που αναλογεί σε άγαμους, έγαμους με ή χωρίς παιδιά. Όσοι ενδιαφέρονται να κλείσουν ιατρικά ραντεβού στις μονάδες υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας, καθώς επίσης και να λάβουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες υγείας που αφορούν όλους τους ασφαλισμένους, μπορούν να καλούν στον αριθμό 14784. Η χρέωση της υπηρεσίας είναι 0,98 ευρώ ανά κλήση από σταθερά και κινητά Κοσμοτέ και 0,98 ευρώ ανά λεπτό από άλλα δίκτυα κινητής. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης κατέγραψαν αύξηση το Μάρτιο σε μηνιαία βάση, ανερχόμενες στα 4,74 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 4,63 δισεκατομμυρίων ευρώ το Φεβρουάριο. Αν αθροιστούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 459 εκατομμυρίων ευρώ, τότε οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους τον Μάρτιο διαμορφώθηκαν σε 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τον ελληνικό χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο 2014-2020. Η συγκεκριμένη απόφαση βασίστηκε στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις και προβλέπεται ότι ο χάρτης βασίζεται στις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2013, οι οποίες ορίζουν τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη-μέλη μπορούν να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις για σκοπούς περιφερειακής ανάπτυξης. Οι κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και στη βελτίωση της συνοχής στην ενιαία αγορά. Και περνάμε στον καιρό για την πόλη μας. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Κομωδίνη σήμερα μετά το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς βορειοανατολικούς ανέμους με ένταση που θα φτάσει στα 3 μποφόρ. Για αύριο 5-8 Μαΐου ο καιρός θα είναι έθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου και μέτριους βορειοανατολικούς ανέμους με ένταση που θα φτάσει στα 4 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο καιρός θα παραμείνει μετάβλητος, με έθριο ουρανό με θερμοκρασία που θα αγγίξει τους 20 βαθμούς Κελσίου και μικρή εξασθένηση των ανέμων από βορειοανατολική κατεύθυνση και ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Και κλείνουμε το δελτίο μας με τα φαρμακεία. Για σήμερα Τετάρτη στην πόλη της Κομωτινής εφημερεύει το φαρμακείο του Παναγιωτίδη Αλέξανδρου στην οδό Μαρονίας 1 με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 25310-37600 και το φαρμακείο του Σουλεϊμάν Μεμέτ Μουσταφά στην οδό Χαριλάου Τρικούπη και Μάνεση με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 25310-82840. Διανυκτερεύει το φαρμακείο της Μουεμίνη Σελμά στην οδό Εγνατίας 55 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 25310-23561. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την Πατρίδα Web TV. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και απόψε κοντά μας και σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ.